Έχουμε στη γραμμή μας τον Νίκο Μανάδη, δημοσιογράφο και επικεφαλής στην Περιφερειακή Παράταξη Ανταρσίας στο Αιγαίο. Νίκο, καλησπέρα. Σε βρίσκουμε, φαντάζομαι, στα κτήματα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, με βρίσκεις στις Αιγαίες, όπως τους περισσότερους εδώ παραγωγούς αυτές τις μέρες. Αφορμή της κουβέντας μας ήταν μία είδηση που ανάρτησες σχετικά με τον αποκλεισμό των ελαιοπαραγωγών της Λέσβου, διότι προβλέπεται κάποιο επίδομα λόγω της πανδημίας του COVID. Τι συνέβη ακριβώς? Η κυβέρνηση, όπως θα γνωρίζετε εσύ ως δημοσιογράφος, εδώ και πολύ καιρό είχε ανακοινώσει ότι πρόκειται να δοθεί μια έκτακτη επιδότηση στους ελαιοπαραγωγούς της χώρας, που το συνολικό της ποσό είναι 126 εκατομμύρια ευρώ, και χθες ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων από τους ελαιοπαραγωγούς στα μελετητικά γραφεία που διαχειρίζονται τις επιδοτήσεις των παραγωγών εδώ και χρόνια. Η διαδικασία αυτή κρατάει 10 μέρες. Είναι μια απορία αυτό, γιατί μόλις 10 μέρες σε εποχή COVID είμαστε, θα έπρεπε να απλωθεί περισσότερο η διαδικασία, αλλά τέλος πάντων, το προσπεράσουμε αυτό. Το κρίσιμο ζήτημα που μας ενδιαφέρει είναι ότι η ελαιοπαραγωγή της Λέσβου είναι εκτός της επιδότησης αυτής, γιατί πρόκειται για μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να αφήσει εκτός των επιδοτήσεων πολλές μεγάλες κατηγορίες ελαιοπαραγών, προκειμένου να συγκεντρώσει την επιδότηση, να πάει δηλαδή στα χέρια λίγων και μεγάλων παραγωγών. Αυτή είναι τα βασικά στοιχεία της είδησης. Ως ελαιοπαραγωγός αλλά και ως δημοσιογράφος, το διαπίστωσα τι συμβαίνει χθες και έκανα τη σχετική ανάρτηση που είδες και εσύ, όπως και πολλοί άλλοι κόσμος. Αυτό τώρα πιστεύεις ότι είναι η λυμένη απόφαση ή υπάρχει... Είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, είναι καθαρό αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του Υπουργείου, όσο χαμηλόβαθμος ή υψηλόβαθμος για να είναι, να πάρει μία απόφαση που θα αφορά κάποιες χιλιάδες ή κάποιες δεκάδες χιλιάδες ελαιοπαραγωγών. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Αυτά είναι κυβερνητικές επιλογές. Και ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και με την εξάπλωση του δάκου και με τις χαμηλές τιμές. Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Η κυβέρνηση έχει κάνει την εξής επιλογή. Βλέπει τις συνθήκες που διαμορφώνονται από τον κορονοϊό σε όλη την αγορά, σε όλη την οικονομία της χώρας. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει από την αρχή, πριν εκλεγεί, είχε πει καθαρά και ανοιχτά ότι θα είναι με το μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτό κάνει και σε αυτή την περίπτωση. Εφαρμόζει την πολιτική της με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πληθώρα μικρών παραγωγών σε όλη τη χώρα, που η κυβέρνηση έχει επιλέξει να τους πετάξει εκτός επιδοτήσεων, προκειμένου να ενισχύσει τους μεγαλοαγρότες ελαιοπαραγωγούς της χώρας. Δεν πρόκειται για κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία πάντα. Γιατί να το κάνει, να μην το κάνει και τώρα? Βρήκε μια ευκαιρία τώρα που ο κορονοϊός χτυπάει όλους τους οικονομικούς κλάδους, να πλήξει η ίδια με τα μέτρα που λαμβάνει πολύ περισσότερο τους μικρούς παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, ελαιοπαραγωγούς, όπως πλήττει η ίδια και με την πολιτική της, τους άνεργους, τους μικρούς επαγγελματίες, τους μικρούς μαγαζάτορες, και αντίθετα ενισχύει πάρα πολύ τους μεγάλους. Όπως αναφέρεις, αφήνει το 95% των ελαιοπαραγωγών εκτός και είναι αδιανόητο και δεν μπορεί ο κόσμος να το πω απλά, να το χωνέψει. Πώς γίνεται να χαρακτηρίζονται ως καλοπιστικά φυτά οι δύο βασικές, ας πούμε, τρεις βασικές? Αυτά είναι δευτερεύοντα. Είναι η τεχνική έκφραση μιας πολιτικής επιλογής. Το Υπουργείο δεν τρελάθηκε χθες. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επειδή είναι ένα υπουργείο το οποίο έχει
πολλές δεκαετίες ζωής έχει συνέχεια και συνέπεια σε αυτά που κάνει. Δεν ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και σκέφτηκε ένας υπάλληλος ή όλο το Υπουργείο μαζί ότι η αδραμητινή ελιά είναι για καλοπισμό. Ξέρει τι κάνει. Έκανε μια επιλογή ότι θέλει να πετάξει τους ελαιοπαραγωγούς της Λέσβου, της Ρόδου και άλλων περιοχών, θέλει να τους πετάξει έξω από αυτή την επιδότηση και γι' αυτό βρήκε το τεχνικό τρόπο του πώς θα εφαρμόσει αυτή την επιλογή. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Ας πω ένας άλλος τρόπος που πετάχτηκαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί εκτός της επιδότησης. Η επιδότηση αυτή με απόφαση της κυβέρνησης θα πάει μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγούς. Δεν δικαιούνται αυτή την επιδότηση όσοι είναι ετεροεπαγγελματίες. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Στο πλωμάρι, όποιος έχει ένα μπακάλικο, ένα φούρνο, ένα κρεοπολείο, μια ταβέρνα, μια καφετέρια και ταυτόχρονα είναι ελαιοπαραγωγός, δεν θα πάρει αυτή την επιδότηση. Όποιος δουλεύει στον τουρισμό το καλοκαίρι, όποιος είναι δημόσιος υπάλληλος, δάσκαλος, αστυνομικός, δεν θα πάρει αυτή την επιδότηση. Όσοι δηλαδή το κάνουν για συμπληρωματικό εισόδημα, μένουν εκτός. Γι' αυτό ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση, δηλαδή με αυτή τη ρύθμιση ότι βγάζουν έξω τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πετάει εκτός της επιδότησης τα 3/4 των παραγωγών της χώρας. Όχι μόνο της Λέσβου, της χώρας. Ναι, είναι τεράστιο. Η ελαιοπαραγωγή, επειδή είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια, στην Ελλάδα γίνεται από 600 με 700 χιλιάδες παραγωγούς, μικρούς και μεγάλους, σε όλη τη χώρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα εισόδημα μικρό ή μεγάλο από την ελαιοκομεία. Αυτό το εισόδημά τους υφίσταται πίεση, μειώνεται, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά. Για ποιο λόγο ο καφεντής του μεγαλοχωρίου δεν δικαιούται επιδότησης και την δικαιούται ο γείτονάς του και φίλος του που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή της ελιάς? Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει λόγος. Είναι κυβερνητική επιλογή. Απλά. Εν κατακλείδη δεν αποτελεί γκάφα όπως το παρουσιάζουν κάποιοι. Αυτό ακριβώς θέλω να καταδείξω, ότι δεν πρόκειται για γκάφα, αλλά πρόκειται για πολιτική επιλογή. Ελπίζω κάτω από την πίεση που δημιουργείται, δηλαδή από την ανάρτηση δική μου, τις κοινοποιήσεις που κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, τις αναρτήσεις που γίνονται από πάρα πολλούς σε όλη την Ελλάδα που διαπιστώνουν το πρόβλημα, ελπίζω η κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική της. Αυτό θα είναι μια θετική εξέλιξη. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι οι κυβερνητικές πολιτικές αλλάζουν τόσο εύκολα. Είμαι επιφυλακτικός. Περιμένω να δω και μετά θα έχουμε χρόνο να τα σχολιάσουμε. Πάμε τώρα και στα ακτινοτροφικά. Διαβάσαμε και μια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων που ζητάει νέα μέτρα στήριξης. Τι συμβαίνει στο τομέα αυτό τώρα? Ναι, αναφέρεσαι στο μεγάλο πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού. Ναι, ναι. Που ταλανίζει τη Λέσβο κυρίως, αλλά και άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσο το θυμάμαι εγώ, καταρροϊκό πυρετό τα νησιά, κυρίως η Λέσβος, έχουν εδώ και 4 δεκαετίες. Είχε σταματήσει να υπάρχει καραντίνα λόγω του καταρροϊκού πυρετού στη Λέσβο μόνο την περίοδο που προϊστάμενος στη διεύθυνση κτηνιατρικής Λέσβου ήταν ο αείμνηστος ο στρατής ο Αρώνης. Αυτό μας δείχνει ότι δεν έχουμε για ένα εξωγενές πρόβλημα, έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα που μάλιστα δεν είναι βραχυπρόθεσμο, είναι στο πρόθεσμο, κρατάει 2 χρόνια, 5 χρόνια, κρατάει πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει εδώ είναι το εξής, ότι πρέπει να υπολογιστεί το εισόδημα που χάνουν οι κτηνοτρόφοι και των άλλων νησιών που υφίστανται τα ίδια προβλήματα από την απαγόρευση
πώλησης ζώων των ζώων και γι' αυτό το εισόδημα να αποζημιωθούν. Επίσης πρέπει να αποζημιωθούν για το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου που χάνουν ως παραγωγικές μονάδες. Διότι ο κτηνοτρόφος που χάνει ένα παραγωγικό πρόβατο σήμερα χάνει μία παραγωγική μονάδα που θα του απέδιδε εισόδημα τα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Χάνει δηλαδή τα αρνιά που θα γινόταν, το μαλλί που θα παραγόταν και επίσης χάνει και το γάλα που θα του έδινε για όλα αυτά τα χρόνια το ζώο και το κρέας. Αυτό είναι το σύνολο του εισοδήματός του. Δεν είναι το εισόδημά του το κρέας που έχει, η αξία του κρέατος που έχει το ζώο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ περισσότερο. Σε βάθος χρόνου, ναι. Άρα οι αποζημιώσεις πρέπει να καλύπτουν όλα αυτά τα στοιχεία που συντελούν στην απώλεια εισοδήματος. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές, διαχρονικά, απ' τη μια δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να αντιμετωπίσουν την επιζωοτία του καταρροϊκού και από την άλλη δεν κάνουν και τίποτα για να δώσουν ουσιαστική λύση στη μείωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Και αυτό ισχύει για το σύνολο των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν διοικήσει τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Πρόκειται για μια διαρκή πολιτική του ελληνικού κράτους που τη βιώνουν οι κτηνοτρόφοι εδώ και 40 χρόνια. Είναι έκθετοι στις επιζωοτίες, δεν αποζημιώνονται για τις επιζωοτίες, αποζημιώνονται όταν συμβαίνει αυτό για την απώλεια του κεφαλαίου και μόνο. Πρέπει να πω εδώ ότι ενώ έχουμε μια νέα επιζωοτία καταρροϊκού στην Λέσβο, ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την αποζημίωση των ζώων που πεθαίνουν και δηλώνονται. Διότι υπάρχουν και ζώα που πεθαίνουν και δεν δηλώνονται, ακριβώς διότι είναι αυτή τη στιγμή χωρίς αποζημίωση. Κτηνοτρόφοι δεν έχουν λόγο αυτή τη στιγμή να βγουν και να δηλώσουν και ότι χάνουν ζώα, διότι δεν πρόκειται να πάρουν αποζημίωση. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Να υπάρξουν μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου δεν πρόκειται, διότι δεν έχουν υπάρξει εδώ και 4 δεκαετίες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο κτηνοτρόφος να πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή θα αλλάξει κάτι. Υπάρχει δηλαδή στην περίπτωση του καταρροϊκού μια τακτική που ακολουθείται αν θέλετε στην περίπτωση και του κορονοϊού. Το ελληνικό κράτος, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η διάδοση του καταρροϊκού πυρετού γίνεται με ένα συγκεκριμένο κουνούπι. Και ξέρει επίσης ότι για να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών, άρα και η πιθανότητα μετάδοσης του καταρροϊκού, πρέπει να πάρει μέτρα μείωσης του πληθυσμού των κουνουπιών. Με ψεκασμούς και ό,τι άλλο προβλέπουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν το κάνει αυτό και συστήνει στους κτηνοτρόφους, έτσι γενικά και αόριστα, οι ίδιοι να κάνουν ψεκασμούς μέσα στα ποιμιοστάσια τους και στις περιοχές που βόσκουν τα πρόβατά τους γύρω από τα ποιμιοστάσια. Παρέχοντάς τους και κάποια... Όχι, δεν παρέχει τίποτα. Πηγαίνετε στα κτηνιατρικά φαρμακευτική, πάρτε εσείς τα σκευάσματα. Ενώ αν υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα κρατικής παρέμβασης, δεν θα αφορούσε μόνο τις χαμηλότερες τιμές στα σκευάσματα που θα προμηθεύονταν οι κτηνοτρόφοι για τους ψεκασμούς. Θα έδινε συμβουλές, για να μην πω εντολές στους κτηνοτρόφους, πότε θα ψεκάσουν, με τι εντόμο αποθητικά θα ψεκάσουν, σε ποια σημεία, σε ποιες ώρες, ώστε οι κτηνοτρόφοι να ξέρουν και να κάνουν συγκεκριμένη δουλειά, συστηματική, σε συνδυασμό με συνεργεία που θα πάνε να ψεκάσουν τις ελώδεις περιοχές και άλλα σημεία. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να περιμένουμε ότι κάθε κτηνοτρόφος θα το κάνει μόνο του. Δεν γίνεται, πολύ απλά. Όπως είναι αδύνατον κάθε ελαιοπαραγωγός να αντιμετωπίσει μόνος του το δάκο, το ίδιο είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει κάθε κτηνοτρόφος μόνος του το κουνούπι που μεταδίδει το καταρροϊκό πυρετό. Κατανοητό, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ναι. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλά κάνει και βάζει τα ζητήματα που βάζει. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε το ζήτημα με ευρύτερο πνεύμα. Δεν είναι ζήτημα
αλλά ήδη η κτηνοτροφία του νησιού εδώ και 4 δεκαετίες, και από ό,τι φαίνεται θα την ταλανίσει και τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Να σημειώσω εδώ έτσι για τους ακροατές σου ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι που μας διαφοροποιεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο καταρροϊκός πυρετός που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Λέσβο δεν έχει έρθει από την Τουρκία, έχει έρθει από την Υπηρωτική Ελλάδα. Και αυτό μας το δείχνει ο ορότυπος. Έχουμε ορότυπο 4, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ορότυπο 16. Ορότυπος 4 ενδυμεί αυτή τη στιγμή στα κοπάδια της Βόρειας Ελλάδας. Είναι θέματα που πρέπει να γίνει σίγουρα αλλαγή πολιτικής και οι κυβερνήσεις να σκύψουν από πάνω, να στηρίξουν. Συμφωνώ μαζί σου. Χρειάζεται κεντρική πολιτική διαχείριση των ζητημάτων. Πάμε τώρα και στα χθεσινά γεγονότα με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Κάνατε μία μικρή, ας πούμε, πορεία λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης με μάσκες κτλ. Τι συνέβη μετά? Κοίταξε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει εδώ και αρκετές μέρες έχει βγει μια αντισυνταγματική απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας που απαγορεύει σε όλη την χώρα της δημόσιες συναθρήσεις και συγκεντρώσεις άνω των 4 ατόμων. Όπως θα λέγαμε στην περίοδο της Χούντας, καθάπασε την επικράτεια. Κάθε δημοκρατικός πολίτης, άσχετα από ποιο πολιτικό χώρο και αν προέρχεται, το πρώτο που οφείλει να κάνει με βάση το Σύνταγμα, δεν είναι δικές μου απόψεις αυτές, το άρθρο 120 του Συντάγματος λέει πολύ συγκεκριμένα ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στους πολίτες. Ακριβώς επειδή το Σύνταγμα, επειδή η ιστορία της χώρας μας έχει διδάξει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε την τήρηση του Συντάγματος από τους κρατικούς μηχανισμούς, υπάρχει αυτή η ακροτελεύτια πρόβλεψη του Συντάγματος που λέει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στους πολίτες. Και μάλιστα, επειδή διάβαζα προχθές αυτή τη διάταξη, η διάταξη είναι τόσο συγκεκριμένη. Δεν το αφήνει ως δυνατότητα στους πολίτες. Το προσδιορίζει ως υποχρέωση. Είναι εντυπωσιακό έτσι, η πρόβλεψη, η συνταγματική, η συγκεκριμένη. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Κάναμε κάτι πολύ απλό. Πήραμε όλα τα υγειονομικά μέτρα. Προσπαθήσαμε, εκτός από το να φοράμε μάσκες, να κρατάμε τις αποστάσεις, να έχουμε μεγάλες αποστάσεις ο ένας από τον άλλον, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνο συχνοτισμού. Διασχίσαμε την προκυμαία με πορεία πάνω στο πεζοδρόμιο για να μην διακόψουμε και την κυκλοφορία. Άρα δεν υπήρχε ούτε από αυτή τη σκοπιά θέμα. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομική διεύθυνση Λέσβου, η διοίκησή της, αποφάσισε ότι η πορεία δεν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να διακοπεί η πορεία. Το ζήτημά τους ήταν να μην φτάσουν οι διαδηλωτές στην προτομή του Μυρογιάννη. Και μας διέκοψαν τόσο στο ύψος της του κτηρίου της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, όσο και όταν πήγαμε στο άγαλμα του Μυρογιάννη, μέχρι και 2 μέτρα από την προτομή του Μυρογιάννη, μπαίνανε μπροστά η ομάδα των ΜΑΤ και διέκοπτε τον χώρο για να μην έχουμε πρόσβαση στο μνημείο και να αποδώσουμε τις τιμές που έπρεπε να αποδώσουμε στο λέσβιο νεκρό του Πολυτεχνείου, αλλά αν θες και στο εξεγερτικό πνεύμα του Πολυτεχνείου. Αυτό έγινε χθες. Τελικά τα καταφέραμε. Πήγαμε στον Μυρογιάννη, κάναμε την παρέμβαση που θέλαμε να κάνουμε, δείξαμε ότι αυτού του τύπου οι πολιτικές δεν θα περάσουν, γιατί αυτό που έγινε στην Μυτιλίνη χθες έγινε σε πάρα πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έχουμε 3 πάνω από 40 πόλεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα η κυβέρνηση είναι έξαιτη. Και γιατί η πολιτική της είναι αλλοπρόσαλη, αλλά και γιατί ενώ βρισκόμαστε σε μια πανδημία, αυτό που την απασχολεί είναι το πώς θα χτυπήσει το λαϊκό κίνημα και όχι το πώς θα αντιμετωπίσει την πανδημία. Με αφορμή δηλαδή την πανδημία, προσπαθεί να καταργήσει και εργασιακά δικαιώματα και πολλές άλλες κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό προσπαθεί να κάνει. Και αν θες, θέλω να κάνω και μια σημείωση εδώ, ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα είναι το ψωμί του φτωχού εργαζόμενου, του μικρομαγαζάτορα, του άνεργου, του αγρότη. Γιατί όταν κάθε ένας από εμάς έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί και να διεκδικήσει συλλογικά τα δικαιώματά του, είναι βέβαιο ότι θα έχει και θα έχει και ένα καλύτερο μεροκάματο και ένα καλύτερο εισόδημα. Όταν καταργείς αυτό το εισόδημα, αυτή τη δυνατότητα, τότε αυτό που δημιουργεί είναι μια κατάσταση στην οποία θα έχει μεγάλη μείωση του εισοδήματος των λαϊκών τάξεων και στρωμάτων. Με αυτή την έννοια δηλαδή, η δημοκρατία είναι ταυτόχρονα και μια φέτα ψωμί, που έλεγε και το τραγούδι, για τον εργαζόμενο. Δεν είναι μια αόριστη θεωρητική έννοια που αφορά, ας πούμε, τις διοικήσεις σε μεγάλα σαλόνια. Η δημοκρατία είναι λαϊκό δικαίωμα και οι λαοί είναι αυτοί που την υπερασπίζονται. Νίκο, αν δεν επιθυμείς να συμπληρώσεις κάτι πάνω στην κουβέντα μας, εγώ να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη και ελπίζω σε μια σύντομη επικοινωνία μας ξανά να μιλήσουμε είτε για τα αγροτικά θέματα είτε για ό,τι άλλο. Θα μιλήσουμε σίγουρα και για τα θέματα της περιφέρειας λόγω της ιδιότητάς σου που είσαι, να επαναλάβω, περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης ανταρσίας στο Αιγαίο, αντικαπιταλιστική αριστερά. Οπότε θα έχουμε αρκετά να λέμε στο άμεσο μέλλον. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.